Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις θετικές επιστήμες. Το εξής όμως και οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες θα μπορούν να την αξιοποιήσουν ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την ακαδημαϊκή τους έρευνα. Αυτό θα επιτευχθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μέσω του προγράμματος Τάλος, που είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με 2,5 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Είναι παντού και στην καθημερινότητά μας, αλλά και στις δικές μας επιστήμες, τις ανθρωπιστικές. Διευκολύνει πάρα πολύ την έρευνα, αλλά και αντίστροφα. Για την υλοποίηση του προγράμματος θα ιδρυθεί το επόμενο διάστημα στη Φιλοσοφική Σχολή της Πανεπιστημίου Πόλης Γάλλου το Κέντρο Αριστείας για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, όπου τις εργασίες του θα διευθύνουν ο καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης Χριστόφρος από το Πανεπιστήμιο της Αβοίας της Γαλλίας και ο καθηγητής Έρα Τσέρ από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ενώ επιστημονικά υπεύθυνη του κέντρου θα είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μελίνα Ταμιολάκη. Είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, είναι της πρόγραμμα για την τεχνική νοημοσύνη και έτσι η μεγάλη έκπληξη είναι ότι ένα πρόγραμμα της τεχνητής νοημοσύνης προέρχεται πλέον από τις ανθρωπιστικές σπουδές και όχι από τις τεχνικές επιστήμες ή από τις θετικές επιστήμες όπως θα περίμενε κανένας. Θα δώσει όθηση στις ανθρωπιστικές επιστήμες, θα δημιουργήσει καινούρια πράγματα στο Πανεπιστήμιο και οφείλω να συγχαρώ τόσο τους αντιπριτάνιους που συνέβαλαν με την υποστήριξή τους στο να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόταση, όσο και την κυρία Ταμιολάκη και στους συνεργάτες της, για την επιτυχία τους να φέρουν το πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει την έρευνα σε συγκεκριμένα πεδία, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να βοηθήσει στην αναβάθμιση πολλών εφαρμογών. Οι ειδικοί των ανθρωπιστικών επιστημών μπορούν να βοηθήσουν σε θέματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, π.χ. θέματα ηθικής. Υπάρχει μια συζήτηση, θα το ακούσετε και από τις ομιλίες, ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να γίνει ανθρωποκεντρική. Επομένως, όλα αυτά και οι επιστήμονες των ανθρωπιστικών έχουν ένα ρόλο να παίξουν. Είναι λοιπόν μια διπλή σχέση, και εμείς να πάρουμε, αλλά και να δώσουμε. Η πρώτη επίσημη παρουσίαση του προγράμματος έγινε στο κατάμεστο από φοιτητές και ακαδημαϊκούς, ο Δίο της Παλιάς Πόλης του Ρεθύμνου.